να κάνεις με νεαρό τραγουδιστή, θα μας τις δώσει τις λεπτομέρειες ο Σπύρος. Mm-hmm. Έχει να κάνει με νεαρό τραγουδιστή, ο οποίος ουσιαστικά, πώς θα το πω, ξυλοκοπήθηκε. Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον πατέρα συντρόφου που είχε σχέση και η οποία έφερε στον κόσμο το παιδί τους. Και αυτή τραγουδίστρια βέβαια. Mm-hmm. Αλλά να σου πάρω λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σας πω το εξής. Ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα νεαρό τραγουδιστή, ο οποίος είναι αγαπητός στο κοινό, ο οποίος είχε μια σχέση περίπου 2-2,5 χρόνια, με μια τραγουδίστρια επίσης, η οποία ήταν κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του, και κάποια στιγμή προέκυψε μια εγκυμοσύνη. Όχι ανεπιθύμητη, το θέλαν τα παιδιά. Στους 2 μήνες λοιπόν της κοίησης δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα για το οποίο φέρεται υπεύθυνος ο πεθερός του τραγουδιστή. Του βάλανε κάποιο όρο να σταματήσει το τραγούδι και να ασχοληθεί με άλλη δουλειά. Mm-hmm. Το ζευγάρι απομακρύνθηκε και πριν από λίγες μέρες, εντελώς τυχαία, έμαθε ότι έφερε η σύντροφός του στον κόσμο το παιδάκι του. Εκείνος δηλαδή, όταν προέκυψε στο δεύτερο μήνα της κοίησης, αν θες αυτό το βέτο που του άσκησε η οικογένεια της συντρόφου του, δεν γνώριζε για την εγκυμοσύνη. Γνώριζε για την εγκυμοσύνη. Γιατί έτσι όπως νόμιζε ότι. Όχι, γνώριζε για την εγκυμοσύνη. Ήταν κάτι άλλο που το θέλανε. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι. Ότι από τη στιγμή που αποφασίσαν να πάνε πιο σοβαρά, του είπε η οικογένεια. Θα αφήσει το τραγούδι. Και η τραγουδίστρια θα το αφήσει το τραγούδι. Εκείνος όμως είναι το όνειρό του αυτό το πράγμα. Είχαν κάνει και κοινά όνειρα για το μέλλον τα παιδιά. Το ήθελε πάρα πολύ και το θέλει ακόμα. Γιατί δεν το είχε όμως ο πατέρας της συντρόφου να απαιτήσει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που και η ίδια είναι τραγουδιστή. Ρώτησα λοιπόν αυτό το πράγμα τη δικηγόρο του τραγουδιστή, η οποία μας μίλησε και αποκλειστικά εδώ στην εκπομπή και μας ρίχνει φως στην ιστορία αυτή, η οποία είναι πολύ περίεργη. Ο λόγος είναι ότι αφενός η κόρη του σταμάτησε το τραγούδι, αφετέρου δεν θέλει να μπλέκεται με τη νύχτα ο γαμπρός του. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν το αποκλειστικό αυτό θέμα, το βίντεο που ακολουθεί και πολύ πράγματα μετά βίντεο, θα το σχολιάσουμε κιόλας. Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε γνωστός τραγουδιστής από τον πεθερό του, όπως ισχυρίζει το ίδιο. Μια απίστευτη ιστορία που εκτυλίχθηκε μέσα στο μεευτήριο την ώρα που ο νεαρός τραγουδιστής και πολύ αγαπητός από την νεολαία πήγε να δει, όπως ισχυρίζεται, το νεογέννητο παιδί του, τον καρπό του ερωτά του με συνάδελφό του τραγουδίστρια. Και όχι μόνο δεν το είδε, αλλά έφαγε και ξύλο. Θα ακούσετε τώρα τη δικηγόρο του τραγουδιστή, η οποία μιλάει για το πρωτοφανές περιστατικό. Όντως ο πελάτης μου έχει αποκτήσει ένα παιδί εκτός γάμου. Η κοπέλα που γέννησε το παιδί ήταν σύντροφός του για αρκετό καιρό. Από την περίοδο της εγκυμοσύνης της και μετά είχαν χαλάσει οι σχέσεις τους και δεν τον άφηνε ούτε να συμμετέχει στην πρόοδο της εγκυμοσύνης της. Πήγε στην κλινική ο τραγουδιστής να δει το παιδί του. Ήταν ο πατέρας της κοπέλας εκεί και τον έδιωχνε. Δεν ήθελε να φύγει ο τραγουδιστής. Με αποτέλεσμα να του επιτεθεί ο πατέρας χωρίς λόγο. Του κάνε μήνυση. Αμέσως, ναι, μου πήρε τηλέφωνο αμέσως και το συμβούλευσε να πάει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα να καταθέσει μήνυση. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 χρόνια. Ο έρωτας του νεαρού τραγουδιστή για την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του σύντροφο, μεγάλος και αναμφισβήτητος. Έκαναν κοινά όνειρα για το μέλλον, μέχρι που προέκυψε η εγκυμοσύνη. Μετά τους πρώτους 2 μήνες της κοίησης, η σύντροφός του βάζει όρο να σταματήσει το τραγούδι και να ασχοληθεί με άλλη δουλειά, αν θέλει να είναι η οικογένεια. Η σχέση του τραγουδιστή, ο οποίος είχε περάσει τα πρώτα του βήματα και από talent show, με τη σύντροφό του ψυχραίνονται και το ζευγάρι απομακρύνεται. Από τη στιγμή που η κοπέλα έμεινε έγκυος, ζήτησε από τον τραγουδιστή να σταματήσει να ασχολείται με το τραγούδι. Με αυτό που αγαπάει πραγματικά και με αυτό που μπορεί να κάνει, εν πάση περιπτώσει. Δεν συμφωνούσε με την δουλειά του, ήθελε να ψάξει να βρει κάποια άλλη δουλειά, όχι νύχτα. Και επειδή ο τραγουδιστής και πελάτης μου και φίλος μου δεν συμφώνησε, εκεί χάλεσε η σχέση τους. Ωστόσο, το παιδί το ήθελε και ο ίδιος πάρα πολύ. Οι εξελίξεις είναι δραματικές. Ο 26χρονος τραγουδιστής, σύμφωνα με τη δικηγόρο του, δεν θέλει να την αφήσει μόνη της. Ο πεθερός του φέρεται να βάζει εμπόδια στη σχέση και λόγια στην κόρη του. Του αποκρύπτουν την ημερομηνία γέννησης και το μεευτήριο. Το απίστευτο είναι ότι θα μάθει τυχαία τη γέννηση του παιδιού από κάποιον φίλο που πήρε να του ευχηθεί. Παρόλο που του είχαν υποσχεθεί και ο πατέρας της κοπέλας ότι θα τον ενημερώσουν όταν θα πήγαινε να γεννήσει, του το αποκρύψανε. Το έμαθε εντελώς τυχαία από κάποιον κοινό γνωστό τους. Με συμβουλεύτηκε κατευθείαν τι να κάνει. Του είπα να πάει να προσπαθήσει, ναι, του είπα να πάει να μεταβεί στην κλινική, να προσπαθήσει να μιλήσει την κοπέλα ήρεμα και ωραία, να τη ζητήσει να δει το παιδί, όπως και έχει και κάθε δικαίωμα, έτσι.
Παρόλα αυτά όμως δεν τον αφήσανε να δει το παιδί, αρνήθηκε η κοπέλα. Πήγε την επόμενη μέρα πάλι και υπέστη έναν ξυλοδαρμό από τον πατέρα της κοπέλας. Όταν λέτε για ξυλοδαρμό, μιλάτε για κάποιο επεισόδιο το οποίο ήταν εξαιρετικά βίαιο. Απλά τώρα δεν ξέρω τι συνέβη και φτάσανε σε αυτό το σημείο. Πάντως ο πελάτης μου πήγε πάρα πολύ ήρεμα εκεί πέρα, δεν δημιούργησε καμία φασαρία. Και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ σίγουρη, υπήρχαν και μάρτυρες μπροστά. Το δράμα του τραγουδιστή δεν τελειώνει εδώ. Η οικογένεια της πρώην συντρόφου του δεν αναγνωρίζει το πρόσωπο του τραγουδιστή, τον πατέρα του παιδιού. Με τεστ DNA θέλει τώρα να απαντήσει ο τραγουδιστής, που όπως λέει γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την αλήθεια. Και όπως φαίνεται, τα δικαστήρια είναι μονόδρομος. Το μόνο δρόμο που έχουμε είναι να προβούμε σε δικαστική αναγνώριση της πατρότητας. Θα ζητηθεί με δικαστικά μέσα τεστ DNA φυσικά, για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και το παιδί. Η εκπομπή μας ήρθε σε επικοινωνία με τον πατέρα της τραγουδίστριας, ο οποίος δεν επιθυμεί να κάνει καμία δήλωση για το θέμα. Δείτε όμως τι απάντησε σε πρώτη φάση ο τραγουδιστής λίγες ώρες μετά την προβολή του θέματος. Γιατί είναι ενοχλημένος και σε ποιους απαντάει μέσα από το blog Veriotis Veria Blogspot. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε σχολιαστή να με κρίνει για λάθη και παραλήψεις ή ακόμα και να διαφωνήσει με το έργο μου. Είναι όμως ταυτόχρονα και υποχρέωσή του να σέβεται και να εκτιμάει τη δική μου προσωπικότητα μακριά από προσβλητικές και περιφρονητικές εκφράσεις. Το τι γίνεται στην προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν και δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να εκφράζεται για αυτήν. Ποτέ μου δεν προκάλεσα και δεν θέλησα να χρησιμοποιήσω αθέμητα μέσα για την επαγγελματική μου εξέλιξη. Θέλω να κριθώ για το έργο μου και όχι για την προσωπική μου ζωή. Από αυτές τις ιστορίες που τις ακούς, ενδιαφέρουσες μεν από άποψη, ξέρεις, σαν από ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, ανθρώπινο, αλλά από την άλλη πάρα πολύ στενάχωρο, που αποδεικνύει, ρε παιδί μου, ότι η σχέση των ανθρώπων τελικά είναι τόσο μα τόσο εύθραυστες και τόσο μα τόσο απρόβλεπτες, και ακόμα και με ανθρώπους που νομίζεις ότι τους θεωρείς δικούς σου. Ειδικά όταν υπάρχει και μωράκι στη φάση, νομίζω ότι είναι σκληρό πολύ. Και ένα παιδί που ήρθε πολύ πρόσφατα στο φως, Νίκο, δηλαδή μόλις πριν από λίγες μέρες. Αυτός ο πεθερός εντωμεταξύ, φαντάζομαι και σαν πατέρας, θεωρεί, ας πούμε, πιο σωστό να μην είναι ο γαμπρός του τραγουδιστής ή να μην έχει κόρη ή η ανιψιά του, τέλος πάντων, ή εγγονή του, συγγνώμη, ένα πατέρα. Περίμενε. Πρέπει διαχείρια, συγγνώμη, τι είναι χειρότερο, όχι, δηλαδή. Πρέπει... Αυτό το παιδάκι δεν πρέπει να έχει ένα πατέρα. Άλλο είναι αυτό. Από τη στιγμή όμως που η οικογένεια δεν αναγνωρίζει σαν πατέρα τον τραγουδιστή, τότε περνάμε σε μια άλλη φάση. Είναι πολύ πλοκό. Να σου πω όμως κάτι, δεν είναι λιγάκι άδικο να μην αναγνωρίζει σαν πατέρα. Να έχει το δικαίωμα ένας άνθρωπος να μην αναγνωρίζει ένα πατέρα για πατέρα. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνει. Κοίταξε, δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολλά. Ούτε ο νόμος δεν το επιτρέπει. Γιατί έχουμε τη μία πλευρά που μας λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, τη δικηγόρο, και από την άλλη έχουμε μία οικογένεια η οποία δεν αρνείται να απαντήσει σε κάποια πράγματα. Σπύρο, συγγνώμη, η στάση της συντρόφου, της τραγουδίστριας, ποια είναι, δεν κάνει κάτι. Δεν τον άφησε να δει το παιδί στο μεευτήριο. Εκτός τον έχει απομακρύνει. Καταλαβαίνω ότι και μια γυναίκα στην περίοδο της κοίησης είναι και σε μια αδύναμη θέση. Δεν είναι εύκολο να σταθεί στα πόδια της και να πάρει κάποιες συγγενείς αποφάσεις. Φαίνεται να επηρεάζεται από τον πατέρα της. Ακριβώς. Φαίνεται να επηρεάζεται και από τον πατέρα της και τα πράγματα έχουν φτάσει εδώ στα άκρα. Και βέβαια, πραγματικά είναι από τις ιστορίες που μας κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έχουμε ακούσει περισσότερα. Δηλαδή, ξαφνικά, εκεί που ζητούν από τον πατέρα να αναγνωρίσει το παιδί, εδώ έχει συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Ζητάει ο ίδιος ο πατέρας να αναγνωριστεί το παιδί του, από ό,τι κατάλαβα και από τον δικηγόρο, θα προβεί σε. Θα έχουμε εξελίξει το θέμα και θα έχουμε και περισσότερο ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες. Γιατί έχουμε μιλήσει με τον τραγουδιστή και είναι και σε φάση που πολύ σύντομα φαίνεται ότι θα μας μιλήσει. Πολύ ωραία.